Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο online κονσέρτο μας. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακουστούν 4 κομμάτια. 2 ντουέτα για βιολί και πιάνο, ένα κομμάτι για σόλο πιάνο και ένα κομμάτι για σόλο βιολί. Το πρώτο κομμάτι είναι το τρίτο μέρος από το έργο του Τσαϊκόφσκι «Souvenir d'un lieu cher», ανάμνηση από ένα αγαπημένο μέρος. Το έργο αυτό γράφτηκε την άνοιξη του 1878. Τότε ο Τσαϊκόφσκι πέρασε ορισμένες μέρες στο Μπράιλοβο της Ουκρανίας, φιλοξενούμενος στο σπίτι της προστάτηδός του, Ναντέζας Φον Μέγκ. Το έργο αυτό είναι σε 3 μέρη. Το τρίτο μέρος, μελωδία, γρήγορα αποσπάστηκε από το αρχικό κομμάτι και το 1884 κυκλοφόρησε μόνο του με τον επεξηγηματικό τίτλο «Τραγούδι χωρίς λόγια». Πρόκειται για ένα λυρικό και μελωδικό έργο από τα πιο αγαπημένα του Ρώσου συνθέτη. Το δεύτερο κομμάτι είναι το σκέρτσο από την Σονάτα Φάε, ένα έργο που έγραψαν συλλογικά ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Άλμπερτ Τίτριχ και ο Ιωάννης Μπράουνς. Το έργο αυτό γράφτηκε προς τιμήν του μεγάλου βιολιστή Ιωάννη Γιώακιμ. Ο Γιώακιμ είχε ένα απόφθεγμα το οποίο τον συνόδευε στη ζωή του. Φράι Άμπερ Άινζαμ, ελεύθερος αλλά μόνος. Τα αρχικά αυτή της φράσης δίνουν και το όνομα στη σονάτα. Επίσης, το φάε παραπέμπει στις νότες φα, λα και μη, γύρω τις οποίες χτίζεται όλο το κομμάτι. Το έργο είναι συλλογικό. Το πρώτο μέρος είναι του Τίτριχ, το δεύτερο και το τελευταίο του Σούμαν, ενώ το τρίτο ανατέθηκε στο νεαρό τότε Ιωάννης Μπράουνς. Το έργο δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ζούσαν οι συνθέτες και εκδόθηκε μόλις το 1935. Σήμερα θα ακούσουμε το σκέρτσο, το τρίτο μέρος, ένα κομμάτι του πρώην Μπράμς, του νεαρού Μπράμς, που ξεχυλίζει από σπινθυροβόλα διάθεση, ζωντάνια και ενεργητικότητα. Θα το ακούσουμε από την Νικολία Γαρουφαλίδου στο βιολί, μαθήτρια της 6ης Δημοτικού του Κολεγίου Ψυχικού και τον καθηγητή του Οδείου και του σχολείου μας, Σωτήρη Δημητριάδη, στο πιάνο. Thank you.
Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Ιταλικό κονσέρτο του Ιωάννη Σεβαστιανού Μπαχ. Το Ιταλικό κονσέρτο είναι έργο του 1735 και γράφτηκε για σόλο πληκτροφόρο όργανο με δύο σειρές από κλαβιέ. Αν και στη συνείδηση των περισσότερων το κονσέρτο είναι ένα έργο για ορχήστρα και σολιστικό όργανο, δεν ήταν σπάνιο την εποχή του Μπαρόκ να γράφονται κονσέρτα για σόλο όργανα. Ήταν έργα λαμπερά, γεμάτα από την χαρούμενη διάθεση του κονσέρτου. Ο ίδιος ο Μπαχ το είχε ονομάσει σόλο κονσέρτο κατά το Ιταλικό γούστο. Το κονσέρτο είναι σε τρία μέρη, όπως τα περισσότερα κονσέρτα, γρήγορα, αργά, γρήγορα. Τα γρήγορα μέρη είναι γεμάτα φωτεινή διάθεση και αυτό που ονομάζουμε σήμερα την Ιταλική αλεγρία, ενώ το αργό μέρος, από τα ωραιότερα της μουσικής του Μπαχ, έχει αυτό που ονομάστηκε αργότερα ατέλειωτη μελωδία, δηλαδή μία μελωδική γραμμή που βρίσκεται σε μία συνεχή εξέλιξη, προχωρεί με συνεχείς μουσικές διανθήσεις. Ένα έργο που εκδόθηκε όσο ζούσε ο Μπαχ, από τα λίγα του, αποτελεί σήμερα από τα πιο γνωστά κομμάτια του πιανιστικού ρεπερτορίου. Θα το ακούσουμε από τον Στέφανο Τσοκάκη. Thank you.
Thank you.
Το τελευταίο μας κομμάτι είναι η Πασακάλια σε σόλε λάσονα του γερμανού συνθέτη του μπαρόκ Χάινριχ Πίπερ. Πασακάλια ήταν ένας χορός σε τρία τέταρτα ισπανικής προέλευσης, ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ευρώπη του 17ου αιώνα. Ο Πίπερ το χρησιμοποιεί σαν τελικό κομμάτι στο περίφημο έργο του «Οι Σονάτες Μυστήριου». Πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα που γράφτηκαν για σόλο βιολί. Το έργο γράφτηκε το 1676. Κατά την εποχή του Πίπερ υπήρξε αρκετά γνωστό, παίχτηκε στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ενώ με τον θάνατό του ξεχάστηκε. Κατά τον 20ο αιώνα υπήρξε μία έπανα ανακάλυψη του έργου και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά έργα του ρεπερτορίου του βιολιού κατά την μπαρόκ περίοδο. Ένα έργο που φημίζεται τόσο για την δεξιοτεχνία του όσο και για την βαθιστόχαστη μουσική του σύλληψη. Θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Παπαγιαννάκη στο βιολί.